Ήταν τρομερή νίκη. Πιστεύω το χαρήκαμε όλα τα παιδιά, πόσο μάλλον εγώ. Ήταν πρώτη φορά στην καριέρα μου που σκοράρω τρεις φορές στον ίδιο αγώνα. Ήταν απίστευτο το συνέστημα, κάτι καταπληκτικό. Αλλά ακόμη καλύτερο το συνέστημα όταν μπήκαμε μετά μέσα στα αποδυτήρια και ξέραμε ότι έχουμε πάρει τους τρεις βαθμούς στο ντέρμπι κορυφής. Και πανηγυρίζαμε όλοι μαζί, ήρεμα, γιατί ήμασταν και εκτός έδρας, σεβόμαστε τον αντίπαλο. Αλλά το συνέστημα είναι ό,τι καλύτερο, ήταν απίστευτο. Όχι, όπως είπα και πριν, ήταν η πρώτη φορά, χατρίκ. Τι να πω, ήταν η μέρα μου μάλλον, ό,τι και να έκανα έβγαινε, όλα τα σουτ πήγαιναν εκεί που έπρεπε δυνατά και έκατσε αυτό το αποτέλεσμα που εννοείται είμαι χαρούμενος, αλλά είμαι ακόμη πιο χαρούμενος που η ομάδα πήρε τους τρεις βαθμούς εκεί μέσα. Ναι, εννοείται, όλα ήταν και τα τρία στην κοπέλα μου που είναι μαζί μου εδώ στην Κρήτη 3,5 χρόνια όσο είμαι στην Εργοτέλη, με στηρίζει από την αρχή, με πιστεύει, οπότε τη τα αφιερώνω γιατί μου δίνει δύναμη. Πρώτο μήνυμα εννοείται ήταν της κοπέλας μου. Μετά ακολούθησαν συγγενείς, ακολούθησαν φίλοι, ακολούθησαν άγνωστοι, ακολούθησαν πάρα πολλά μηνύματα. Γενικά, όταν κάνεις μια τέτοια εμφάνιση, σε θυμάται πολλοί κόσμος. Ναι, ερχόντουσαν, ο ένας μου έλεγε σ' αγαπώ, ο άλλος μαγκάλιαζε, ο άλλος μου έλεγε τι έκανες, παιχταρά. Ήταν γενικά, ο καθένας έλεγε ό,τι του βγαίνει εκείνη την ώρα. Ο Εργοτέλης από την αρχή δεν είχε βάλει ούτε μαχαίρι στο λαιμό, ούτε τίποτα για άνοδο. Τα παιδιά όλα δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και κοιτάμε κάθε παιχνίδι να παίρνουμε αυτό που αξίζουμε, διότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ από την αρχή της προετοιμασίας και στην καραντίνα και σε όλο το διάστημα. Οπότε δεν είναι ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο άνοδο και από εκεί και πέρα, άμα στραβώσει κάτι, διαλάμε όλα. Κάνουμε την προσπάθεια, βλέπουμε ότι ανταμοιβόμαστε σε κάθε παιχνίδι και από εκεί και πέρα, όπου μας βγάλει, όσο πιο ψηλά γίνεται. Εννοείται ότι σίγουρα έχει μπει στο μυαλό όλων μας, αλλά πάλι αυτό δεν μας επηρεάζει, δεν έχουμε κάποιο παραπάνω άγχος ούτε από το staff ούτε από τη διοίκηση έχει μπει κάποιο βάρος στο κεφάλι μας. Ίσα ίσα παίρνουμε κίνητρο, παίρνουμε ψυχολογία και κάθε παιχνίδι είμαστε όλο και πιο δυνατοί και με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Ναι, εντάξει, είναι δύσκολο να ξεκινήσεις και να παίξεις στην ΑΕ κατευθείαν. Ένα με δύο παιδιά βγαίνουν, αν όχι το χρόνο, 2-3. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο. Με στείλανε δανεικό στη Λαμία. Δεν έκατσε αυτό το εγχείρημα, διότι ήταν διάφορες συνθήκες εκεί, άλλο ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, δεν έκατσε. Από εκεί και πέρα βρέθηκε η λύση με τον Εργοτέλη. Πιστεύω ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω για την ποδοσφαιρική μου καριέρα εκείνη την περίοδο. Διότι ο Εργοτέλης δεν ήταν απλά μια ομάδα β' εθνικής που με σύστησε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Με εκπαίδευσε και με άνδρωσε, να το πω έτσι, στο ποδόσφαιρο, στο επαγγελματικό και του οφείλω ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα, αυτά τα λίγα και τους νιώθω σαν οικογένεια, όπως πιστεύω και αυτοί το εκλαμβάνουν από μένα ότι τους αγαπάω και τους έχω στην καρδιά μου.